ίδιος ο κύριος Τσίπρας, λίγες εβδομάδες πριν υπογραφεί αυτή η συμφωνία, στο φόρουμ των Δελφών, είχε πει ότι προφανώς πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα. Μάλιστα, καλούσε με το γνωστό θεατρικό του ύφος την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα σε τμηματική οριοθέτηση ΑΟΣ με την Αίγυπτο. Τρεις εβδομάδες μετά, για να καταλάβουμε ποιοι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι κουνάνε το δάχτυλο, βγήκε και έκανε κριτική για τη συμφωνία την οποία λίγο νωρίτερα καλούσε με επιτακτικό ύφος να υπογράψουμε. Και αυτή η κριτική αναπαράγεται από τον κύριο Φάμελο, αναπαράχθηκε από τον κύριο Κοτζιά. Και φυσικά βγήκαν οι 53 ευτυχώς, γιατί υπάρχουν, φαίνεται, και κάποιοι άνθρωποι εκεί που για τους δικούς τους λόγους μπορούν να μιλάνε πιο ελεύθερα και έκαναν κριτική σε αυτή την τραγική στάση του ΣΥΡΙΖΑ. Και λίγες μέρες μετά ήρθαν τα δημοσιεύματα και οι συνεντεύξεις και τα άρθρα στα οποία αναφέρθηκαν. Πάω λοιπόν στην ουσία. Λέει να απαντήσετε για τις δικές σας ευθύνες. Πάω λοιπόν στην ουσία να δούμε πού βρισκόμαστε σήμερα. Συγκρίνεται, παρακαλώ πολύ, τη δήλωση Πομπέο μετά τη συνάντηση με τον κύριο Δένδια, με τη δήλωση Πομπέο μετά τη συνάντηση, την επικοινωνία αυτή και τη συνάντηση που είχε με τον κύριο Ερντογάν προχθές. Και ο κόσμος, αν συγκρίνει αυτές τις δύο ανακοινώσεις, θα καταλάβει ποιος είναι απομονωμένος, θα καταλάβει πώς έχει γυρίσει η διεθνής κοινή γνώμη, αρκεί να διαβάσει κανείς τους Times, τον Guardian και τη Liberation μόνο των τελευταίων δύο ημερών. Θα καταλάβει, αν δει όλες τις αραβικές χώρες πώς επίσης έχουν γυρίσει απέναντι στον Ερντογάν. Θα καταλάβει, αν δει τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που σε λίγες ώρες ανταποκρίθηκε στο αίτημά μας να συζητηθεί και να συγκληθεί άμεσα το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών μέσα στο 15 Αύγουστο για να συζητήσει τις προκλήσεις της Τουρκίας. Που φυσικά κοροϊδεύεται τον κόσμο, γιατί ξέρετε ότι δεν μπορούσε να πάρει απόφαση. Θεσμικά δεν μπορούσε να πάρει απόφαση. Και ακριβώς αυτό θα γίνει στην αμέσως επόμενη σύγκληση που περιμένουμε. Λοιπόν, αφήστε το λαϊκισμό. Αφήστε τη μικροπολιτική και σταθείτε για μια φορά στο ύψος των περιστάσεων. Αυτή.